Μιχάλης Σταυρινός, πρέσβης επί τιμή, έμπειρος διπλωμάτης. Καλησπέρα κύριε πρέσβη. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα του μεταναστευτικού, γιατί είδα ότι συγκάλεσε και το Συμβούλιο Ασφαλείας ο πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, γιατί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και να μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος δεν έχει τα δημογραφικά δεδομένα της Ελλάδος. Εκεί η πίεση είναι πολλαπλάσια. Πολύ σωστά, και επειδή παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα μια κατακόρυφη αύξηση των παράνομων αφήξεων, να φανταστείτε ότι μόνο τις τελευταίες 2 ημέρες άνω των 400 έχουν αφηχθεί στην Κύπρο. Και μάλιστα υπάρχει και σημαντικός αριθμός ασυνόδευτων παιδιών. Σε αυτό βεβαίως συμβάλλει ο καλός καιρός, ο οποίος είχε ανακόψει σε κάποιο βαθμό το προηγούμενο διάστημα αυτές τις ροές. Πλην όμως διαπιστώνεται ότι οι έμποροι που εκμεταλλεύονται αυτές τις ανάγκες των ανθρώπων που μεταναστεύουν με αυτόν τον τρόπο έχουν βρει τρόπους να αποφεύγουν και τη λαβίδα του νόμου. Δηλαδή, στα 3 πλοιάρια που έφτασαν χθες στην Κύπρο συνελήφθησαν οι 2 πλοηγοί, ας τους ονομάσουμε, που ήταν οι υπεύθυνοι. Και στην τρίτη περίπτωση βάλανε ανήλικο παιδί, το οποίο δεν μπορεί να συλληφθεί και να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα προχωρούν και αυτοί, τους ενημερώνουν κάποιοι δυστυχώς στις νομικές διαστάσεις του θέματος και βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν από τη λαβίδα της δικαιοσύνης. Ακριβώς επειδή το θέμα έχει φτάσει σε τεράστιους βαθμούς και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η Κύπρος και λόγω μεγέθους και λόγω προσβασιμότητας και λόγω των γνωστών επιδιώξεων της Τουρκίας μέσω και του μεταναστευτικού, πολύ σωστά ο πρόεδρος έκρινε ότι πρέπει να συνέλθει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για να βρεθούν πλέον αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης του θέματος. Εκεί να πούμε τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. 400 άτομα στην Κύπρο σε 2 μέρες. Ναι, ναι. Σε 2 μέρες είναι σαν να έρχονται, δεδομένων των πληθυσμιακών αναλογιών, τα δεκαπλάσια στην Ελλάδα. Δηλαδή, σαν να έρχονται 4.000, έτσι, σε σχέση εννοώ με τη δημογραφική πίεση που ασκείται. Και βλέποντας και στατιστικά τι συνέβη και τον προηγούμενο χρόνο και τον αμέσως προηγούμενο, εμφανίζεται να έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός. Άρα είναι, και ακόμα είμαστε στην αρχή της άνοιξης και του καλοκαιριού, yeah, που φυσικά οι ροές πηγαίνουν κατακόρυφα προς τα πάνω. Σε σχέση τώρα με την ανθρωπιστική αποστολή που έχει αναλάβει η Κύπρος, η οποία ως πρωτοβουλία την ανέδειξε, πώς εξελίσσεται? Ενώ από πλευράς διεθνούς κοινότητας πράγματι αυτή η κίνηση της Κύπρου την έχει αναβαθμίσει και γεωστρατηγικά αλλά και σαν δύναμη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ανθρωπισμού, υπήρξε αυτή η τελευταία εξέλιξη που χτύπησε το Ισραήλ εθελοντές τρίτων χωρών που βοηθούσαν στο ξεφόρτωμα και στη διανομή της βοήθειας, με αποτέλεσμα να μπαίνουν διάφορα ερωτηματικά. Ευτυχώς η άμεση αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης ήταν, χωρίς βεβαίως να καταλογίζει για ευνόητους λόγους ευθύνες, ότι τίποτα από ό,τι συμβαίνει δεν θα μας αποτρέψει από το να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη την προσφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας και την διατήρηση του θαλάσσιου διαδρόμου. Το χτύπημα έγινε σε αποστολή η οποία δεν εντάσσεται στην Κυπριακή επίσημη, σωστά? Όχι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη, ναι, είναι έμεσα συνδεδεμένη. Και μια που το αναφέρουμε, δική μου εκτίμηση είναι ότι στέλνει και ένα μήνυμα και προς την Τουρκία. Το Ισραήλ. Το Ισραήλ, ναι, ναι, ναι. Ότι επειδή η Τουρκία ετοιμάζει τα 3 ή περισσότερα σκάφη για να σπάσει το λεγόμενο εμπάρκο κατά τη δική της εκτίμηση και παρά τις αποτροπές που έχει στείλει σαν μηνύματα πάλι το Ισραήλ,
ίσως ήθελε να δείξει και με κάποιον αμεσότερο τρόπο ότι καλά θα κάνει ο κύριος Ερντογάν να είναι πολύ πιο προσεκτικός, γιατί αυτά που συνέβησαν με το Μαβί Μαρμαρά μάλλον θα επαναληφθούν σε περίπτωση που το αποτολμήσει η Τουρκία. Νομίζω ότι η Τουρκία το επιδιώκει αυτό, για να επιβλέπει ότι το Ισραήλ είναι επιβαρημένο διεθνώς και επιδιώκει να εκβιάσει μια τέτοια ενδεχομένως αντίδραση του Ισραήλ για να το εκθέσει έτσι περαιτέρω. Κλασική Τουρκία. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αφού ο κύριος Ερντογάν είναι από τους πρώτους ο οποίος κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία, το αποκαλεί εγκληματία πολέμου και όλα αυτά. Βεβαίως μπορεί κάποιες πράξεις να ξεφεύγουν τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν μπορεί ολόκληρο κράτος και ολόκληρο λαό να τον χαρακτηρίζει με τον τρόπο που πράττει ο κύριος Ερντογάν. Να πούμε ότι όλα αυτά συζητήθηκαν σήμερα στην επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στις συναντήσεις του εκεί, να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό σε πολιτική, διότι έχουμε μπροστά μας και νέα δεδομένα. Έχουμε το νέο πολιτικό σκηνικό από ό,τι φαίνεται, ή αν θέλετε αρχή ενός νέου σκηνικού στην Τουρκία μετά τις εκλογές. Αυτό πώς το αποτιμάτε? Πολύ σωστή επισήμανση, γιατί μπαίνει και αυτό σαν ένας σημαντικός παράγοντας στη συνολική εξίσωση. Ένας Ερντογάν που θα έβγαινε νικητής και ενδυναμωμένος από τις εκλογές θα ήταν πιο σκληρός και πιο διεκδικητικός, θεωρώντας βέβαια ότι συνεχίζεται απρόσκοπτη η πορεία του. Το αποτέλεσμα που βγήκε από τις εκλογές, και ειδικά χάνοντας τους τρεις μεγάλους δήμους και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη που συνήθως κρίνει και το συνολικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, θα τον κάνει να αναπροσαρμόσει όλες του τις πολιτικές. Και ήδη η πρώτη του αντίδραση δείχνει κάτι τέτοιο. Είπε ότι δεν είναι το τέλος, αλλά η καμπή, άρα καμπή σημαίνει αλλαγή πορείας, και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια του όρου, τώρα που είναι αποδυναμωμένος, στην προσπάθεια να επιτύχουμε το μέγιστο των επιδιώξεών μας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες διεθνείς εξελίξεις οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά αυτή την προσπάθειά μας, διότι πολλοί θα σπεύσουν να σώσουν εντός εισαγωγικών τον Ερντογάν για να μπορέσουν να τον εκμεταλλευτούν ήδη. Πλην όμως είναι μία συγκυρία την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε εμείς προκειμένου να διασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά τόσο στο Κυπριακό όσο και στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρεστε να τον σώσουν άλλοι πλην των δυτικών, Ρωσία ας πούμε, έτσι, γιατί οι δυτικοί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν θα έβλεπαν με κακό μάτι την ανατολή του άστρου του Ιμάμογλου, ο οποίος, για να μην μπερδευόμαστε εμείς, είναι σκληρός, έτσι, είναι εθνικιστής, προβάλλει και το ισλαμικό του background, αλλά σε λιγότερο βαθμό. Γενικά δεν είναι έτσι όπως πολλοί τον παρουσιάζουν εδώ ως ένας δίθεν δημοκράτης, μεταρρυθμιστής κλπ. Είναι του σκληρού εθνικιστικού συστήματος της Τουρκίας. Πολύ σωστή επισήμανση, γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις όπως έγινε και στο παρελθόν με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, που να θεωρούμε ότι μπορεί να έρθει ένας Τούρκος Μεσσίας, με την καλή έννοια, ο οποίος να είναι πρόθυμος να δει τα πράγματα με βάση το διεθνές δίκαιο και την διεθνή νομιμότητα. Ενδεχομένως να είναι ιδιότερος σε κάποια θέματα, πλην όμως, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, το βαθύ κράτος είναι εκεί και καθορίζει τα πράγματα στο διεθνές πεδίο για την Τουρκία, όπως έγινε και επί λεγόμενου σοσιαλιστή Ευσεβή το 1974. Άρα είτε στρατιωτικοί είναι πάνω, είτε σοσιαλιστές, είτε εθνικιστές, είτε ισλαμιστές, λίγο πολύ η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας κινείται σε κάποιες παραμέτρους. Εξάλλου έχει κάνει δηλώσεις. Στηρίζει τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή όλο το αφήγημα το στηρίζει και σε ορισμένες αναρτήσεις του υπερθεματίζει κιόλας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να τον διαφοροποιεί. Ακριβώς. Μα δεν θα υπήρχε περίπτωση να ενεργήσει και διαφορετικά. Διότι θα αμφισβητεί το και από τους στρατιωτικούς και από το βαθύ κράτος. Οπότε θα βρισκόταν ένας τρόπος, είτε μέσω δίκης που ακόμα είναι μπροστά, είτε μέσω άλλων μεθοδεύσεων που ξέρει πολύ καλά το βαθύ κράτος της Τουρκίας να υλοποιεί,
να τον βγάλουν από τη μέση. Να πούμε ότι άρα, η δίκη του εκκρεμεί, έτσι. Ναι, ναι, νομίζω γύρω στον Μάιο αναμένεται να ολοκληρωθεί. Άρα είναι και αυτό ένα χαρτί που το επισύουν για κάθε ενδεχόμενο. Να ρωτήσω κάτι τώρα, εμείς Ελλάδα και Κύπρος, έτσι, με δεδομένη την πολύπλοκη κατάσταση που έχει εξελιχθεί, έχουμε στην Ουκρανία ένα ερωτηματικό πώς θα εξελιχθεί εκεί ο πόλεμος. Υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία υπάρχουν μηνύματα ότι μπορούμε να πάμε και για σύγκρουση Δύσης Ρωσίας συνολικά. Από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες υπόγειες βολιντοσκοπήσεις για το ενδεχόμενο αναλόγως και του αποτελέσματος των Αμερικανικών εκλογών για ενός παγώματος του πολέμου. Έχουμε τον πόλεμο στην Γάζα που μας αφορά πιο άμεσα, μας επηρεάζει αν θέλετε και πιο άμεσα λόγω της περιοχής, όπου και το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει. Εμείς τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Έχουν παγώσει και διάφορα δικά μας θέματα. Έχει παγώσει το θέμα με την Αίγυπτο. Έχουν παγώσει αυτά που θα έπρεπε λογικά να εξετάζουμε ως Ελλάδα και Κύπρος, δηλαδή το θέμα των θαλασσίων ζωνών σε συνεννόηση με την Αίγυπτο. Ναι, είναι πολύ κερία και αυτά τα ερωτήματα. Από τη μια πλευρά είναι λογικό ότι έχουν μπει, όχι ότι έχουν παγωποιήσει, αλλά έχουν αφαιθεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, για το λόγο ότι και η κατάσταση που επικρατεί τώρα στη Γάζα θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση και στην ίδια την Αίγυπτο, όπως και σε όλα τα γύρω αραβικά κράτη. Και το Ισραήλ στέλνει μηνύματα χτυπώντας τον περίγυρό του και όχι μόνο στη Γάζα, και μένουν να αποτρέψει μια άμεση διεύρυνση του μετόπου του πολέμου. Όμως με μια λάθος κίνηση ενδέχεται τα πράγματα να περιπλακούν ανεξέλεκτα. Αναφέρεστε στο βομβαρδισμό της διπλωματικής αποστολής του Ιράν, έτσι, όπου εκεί φέρεται να σκοτώθηκαν και υψηλόβαθμα στελέχη των φρουρών της Επανάστασης, έτσι. Ακριβώς, αυτή είναι μία διάσταση, η άλλη είναι η Βαγδάτη. Yeah. Άρα χτυπώντας τη Βαγδάτη, έχοντας την Τουρκία να προσπαθεί να συνεχίσει να χτυπά τις ζώνες επιρροής της, να υπάρχει προσπάθεια να διατηρηθεί η κυβέρνηση στη χώρα. Και εκεί εμπλέκεται ίσως λιγότερο ενεργά, αλλά ακόμα είναι εκεί η Ρωσία. Άρα δημιουργείται ένα πλέγμα ευρύτερο, το οποίο θα πρέπει να υπολογίσουμε πάρα πολύ καλά και να δούμε προς τα που κινείται η πλάστιγκα, ώστε να είμαστε στη σωστή πλευρά των εξελίξεων. Mm. Όσον αφορά την άμεση γειτονιά μας και ειδικά το τι συμβαίνει μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σημείο πρώτο, φαίνεται ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει παρά τις όποιες αντιδράσεις. Ήδη κάποιες δηλώσεις και του Νετανιάχου αλλά και άλλων στελεχών είναι ότι είναι θέμα εβδομάδων, είπανε για 2-3, ενδέχεται και λίγο περισσότερο, να εξαλείψουν την βασική στελέχωση της Χαμάς. Υπάρχει από την άλλη αυτό που αναφέρατε και εσείς, όπως και για την Ουκρανία, ότι μπαίνει κάποιο σχέδιο που ενδέχεται να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι αυτό που είχα αναφέρει και εγώ σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές μας. Δηλαδή, συμφέρει το Ισραήλ μία επίλυση του θέματος υπό την προϋπόθεση να παραδοθούν όλα τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, και αυτό προνοεί το τελευταίο σχέδιο που είναι στο τραπέζι, και με την δέσμευση του Ισραήλ ότι όπου και να πάνε αυτοί, γιατί θα πάνε σε κάποιες τρίτες χώρες, ότι δεν θα επιδιώξει να τους εξεντώσει. Άρα υπάρχει κάτι στο τραπέζι, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάρει ακόμα 2-3 εβδομάδες προτού εξεταστεί σοβαρά, και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιπλακούν τα πράγματα, είτε λόγω χειροτέρευσης της κατάστασης από πλευράς Παλαιστινίων και δυνατότητας να επιβιώσει η πλειοψηφία εκεί, και αφετέρου να μην ανοίξουν νέα μέτωπα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστούμε. Με αναμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το παρασκήνιο, νομίζω και το παρασκήνιο από την σημερινή επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο.